Χαίρετε, λοιπόν. Η κατάσταση τίνει όχι απλά από το κακό στο χειρότερο, αλλά εδώ μιλάμε πλέον σε επίπεδο γελοιότητας. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και μιλάω φυσικά για τις σχέσεις μας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και τις σχέσεις όλων αυτών με τη γείτονα χώρα. Και τι ακριβώς εννοώ μας κοροϊδεύουν? Την ίδια στιγμή που μας χτυπάνε στην πλάτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Μπλίνκεν. Την ίδια λοιπόν στιγμή που μας χτυπάνε στην πλάτη για να μας πούνε ευχαριστώ σαν πιστά σκυλάκια των αμερικανικών συμφερόντων, λέγοντας ότι επειδή είστε καλά παιδιά, καλά σκυλάκια, θα σας δώσουμε κάποια στιγμή τα F-35. Αξίζουν τα F-35? Γιατί από όσο θυμάμαι, από αναλύσεις ειδικών πάνω στο αντικείμενο, ίσως να μην είναι και ότι καλύτερο αυτή τη στιγμή μπορεί να πληρώσει, προσέξτε, να πληρώσει για να πάρει η χώρα μας. Εάν είστε τόσο καλοί σύμμαχοι όσο εμείς απέναντί σας, θα μπορούσατε να μας χαρίσετε μερικά από αυτά. Άλλωστε για δικά σας συμφέροντα και πάλι θα χρησιμοποιηθούν, οπότε είναι πιο λογικό το να μας τα χαρίσετε παρά το να τα πληρώνουμε για λογαριασμό σας. Πού είναι όμως η κοροϊδία σε όλο αυτό, πέρα το ότι θα πρέπει εμείς να πληρώνουμε συνεχώς εξοπλισμούς για τα συμφέροντα τρίτων και όχι για τη χώρα μας, δηλαδή δεν είμαστε ενάντια στον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού, αλλά είμαστε ενάντια στον εξοπλισμό για συμφέροντα τρίτων. Την ίδια λοιπόν στιγμή αποφάσισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι θα πουλήσει 40 F-16 Block 70 στους Τούρκους. Γιατί αυτό? Γιατί έπαιξε τα παζάρια του ο Σουλτάνος και στην αρχή το έπαιξε δύσκολος σχετικά με το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στις τάξεις του ΝΑΤΟ. Πήρε λοιπόν αυτό που ήθελε. Το φανερό είναι τα 40 F-16 Block 70 και ποιος ξέρει και τι άλλο. Γιατί παράλληλα με αυτό πήρε εγγυήσεις για το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ηρεμία στο Αιγαίο. Ο Υπουργός δηλαδή Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διαβεβαίωσε τους Τούρκους για τις καλές σχέσεις με εμάς και ηρεμία στο Αιγαίο. Ηρεμία στο Αιγαίο για τον Τούρκο τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει? Το Αιγαίο να είναι δικό του. Αυτό σημαίνει η ηρεμία. Άρα όταν διαβεβαιώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, τον Τούρκο πρόεδρο, ότι θα είναι ήρεμα τα πράγματα στο Αιγαίο, να πάει ο νους μας σε κάτι καλό ή σε κάτι κακό. Και τα 40 F-16 για ποιον τα θέλει ο απέναντι? Για τους Κουρδούς, για τους Αρμένιους ή για κάποιον άλλο? Και για να μην νομίζετε ότι η κοροϊδία σταματά μόνο εκεί, το Ηνωμένο Βασίλειο, που ως γνωστόν αυτοί είναι που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν λίγο, είναι δεδομένο πως έχει συμμετοχή στην απόφαση, στη λήψη της απόφασης αυτής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά λοιπόν το μαχητικό Καάν, το οποίο έχει να κάνει με μια τουρκική κατασκευή που θα παίρνει όμως τεχνογνωσία και ανταλλακτικά από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπεγράφει ακόμη μια συμφωνία 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέα σιδηροδρομική γραμμή. Η Βρετανίδα Υπουργός Εμπορίου τονίζει τη στρατηγική θέση της Τουρκίας όσον αφορά τα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρα λοιπόν από την απόκτηση γνώσης και πολεμικών προϊόντων που θα δώσει η Μεγάλη Βρετανία στους Τούρκους, και εδώ δεν μιλάμε ότι απλά θα τους δώσει κάποια ανταλλακτικά. Εδώ μιλάμε ότι θα τους δώσει τεχνογνωσία πάνω στην οποία θα μπορέσουν να βασιστούν για να παράξουν αύριο μεθαύριο δικά τους υπερόπλα. Το άλλο δε που ανακοίνωσαν οι Βρετανοί πως θέλουν να συνεργαστούν μελλοντικά με την Τουρκία έχει να κάνει με την συνεργασία εταιριών σε ευαίσθητους τομείς, ακούστε παρακαλώ σε τι, πάνω στην εξόρυξη υδρογοναθράκων καθώς και άλλων εξειδικευμένων τομέων. Πού θα τους βρουν αυτούς τους υδρογονάνθρακες? Πού υπάρχουν αυτοί οι υδρογονάνθρακες? Θα τους βρούνε μακριά από την Κύπρο? Θα τους βρούνε μακριά από το Αιγαίο? Θα τους βρούνε μακριά από την νοτιοανατολική Κρήτη? Ή θα τους βρούνε πολύ κοντά σε αυτά που ανέφερα και μάλιστα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα? Αν είχε κάποια λογική το Ηνωμένο Βασίλειο να ζητά συνεργασία, οι εταιρείες τους, οι ιδιωτικές εταιρείες, να ζητούν συνεργασία για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, αυτό θα είχε νόημα να γίνει με τη χώρα μας. Από πού και ως πού έχουν πάρε δώσε τέτοια με τους Τούρκους χωρίς να τους ανήκει τίποτα από αυτά? Έχουν προαποφασίσει για τα δικά μας χωρικά ύδατα, για τα δικά μας εδάφη, για τους δικούς μας υδρογονάνθρακες? Έχουν δηλαδή αποφασίσει για εμάς χωρίς εμάς?
Κάτι τέτοιο εδώ πέρα βλέπω. Το παιχνίδι χοντρένει εις βάρος μας. Από τη μία σας ξαναλέω, εμείς κάνουμε τα πιστά σκυλάκια του ΝΑΤΟ, βάζοντας τη χώρα μας σε πολλούς μπελάδες. Δείτε το χθεσινό βίντεο στο οποίο ευθαρσώς οι Χούθοι δήλωσαν πως στοχοποιούν ολόκληρη την ελληνική ναυτιλία, η οποία θα διασχίζει τα χωρικά τους ύδατα. Εμ δηλαδή μπλέκουμε σε νέες περιπέτειες, εμ θα μας κλέψουν και τα όσα μας ανήκουν. Εγώ αυτό που έχω να πω πάνω στο συγκεκριμένο είναι πως με τέτοιους συμμάχους τύφλα να έχουν οι εχθροί. Πάμε σε κάτι εξίσου σημαντικό, καθώς από τη μία βλέπουμε οι σύμμαχοι να μην συμπεριφέρονται και τόσο συμμαχικά, το λέω πολύ κομψά, απέναντι στη χώρα μας, και από την άλλη άνθρωποι οι οποίοι δεν μας έχουν πειράξει, όπως οι Ρώσοι, να δημοσιοποιούν στοιχεία βάσει των οποίων η Ελλάδα, επισήμως αυτά που σας λέω, αναφέρθηκαν, η Ελλάδα έδωσε όπλα, χρήματα και μισθοφόρους. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα, περνάμε σε άλλο επίπεδο. Όπλα, χρήματα και μισθοφόρους, στρατό δηλαδή, για να εξοντωθούν ρωσόφωνοι στην Ουκρανία, και εκεί, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, διαμένουν και πολλοί Έλληνες. Σύμφωνα λοιπόν με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, θα αφήσω κάτω link από την είδηση για να μην νομίζετε, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, να μην νομίζετε ότι τα λέω από το κεφάλι μου. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που προσέφεραν στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία για να επιβάλλει την τυραννία του Κιέβου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε πως τα ξένα εχθρικά κράτη παρήχαν στον Ουκρανικό στρατό πάνω από 1.600 πακέτα πυράβλων και όπλων πυροβολικού, περισσότερα από 200 αντιεροπορικά συστήματα, περισσότερα από 5.220 τεθωρακισμένα οχήματα και περισσότερα από 23.000 drones. Θα το επαναλάβω, αλλά είναι καλό για να ξέρετε ότι πάλι σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ελληνικής πλευράς παραδόθηκαν στους Ουκρανούς 45-122 τόμα BMP-1 με όλα τα πυρομαχικά των πολυβόλων τους, 15.000 βλήματα των 73 χιλιοστών, 15.000 ρουκέτες των 122 χιλιοστών, 20.000 επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47 Καλάσνικοφ. Αν αυτά μόνο που σας λέω υπήρχαν εδώ στα νησιά μας, στα χέρια των εθνοφυλάκων, δεν θα περνούσε ούτε μίγα. 3.200.000 φυσίγγια των 762, τα οποία ήταν για τα Καλάσνικοφ. 60 Man-Pad Thin 92 Stinger, ένα εξαιρετικό αμυντικό όπλο. 17.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών. 1.100, ξαναλέω, αντιαρματικές ρουκέτες RPG-18. Μέσα σε όλα τα οποία συνεισφέρθηκαν στους Ουκρανούς, είναι και πολλοί δορυφόροι οι οποίοι ακόμα και σήμερα εργάζονται πυροτοδός για συμφέρον των Ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Και κλείνω με αυτό το οποίο ήταν και το πιο σημαντικό. Σύμφωνα με τη Μόσχα, συνολικά 13.500 ξένοι μισθοφόροι, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, έφτασαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν στο πλευρό του Ζελέ. Και τώρα εγώ έρχομαι να σας ρωτήσω, επειδή η γνώμη σας μετράει και μπορεί να τα βλέπω εγώ κάπως τραβηγμένα τα πράγματα, αλλά να μην είναι. Όταν μια χώρα, εδώ μιλάμε για 54 κράτη που συμμετείχανε στον εξοπλισμό και χρηματοδότηση των Ουκρανών από την πρώτη στιγμή, όλα αυτά τα 54 κράτη, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, ήταν ενάντια στη Ρωσία. Έτσι. Έρχομαι λοιπόν να σας ρωτήσω και γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Όταν μια χώρα δίνει όπλα, δίνει πυρομαχικά, δίνει μισθοφόρους, στρατό δηλαδή, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα και την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όταν μια χώρα τα παρέχει όλα αυτά ενάντια στο στρατό μιας άλλης χώρας, για να σκοτωθούν δηλαδή στρατιώτες μιας άλλης χώρας, καλή ώρα της Ρωσίας, που δεν θα το έλεγα η καλή ώρα, η κακή ψυχρή και ανάποδη ώρα, αλλά τέλος πάντων, όταν συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο εναντίον μιας τέτοιας χώρας, οποιασδήποτε χώρας, μας κάνει αυτό αυτομάτως εχθρούς? Έχουν αυτοί οι άνθρωποι το δικαίωμα αύριο μεθαύριο να μας ξεπληρώσουν με το ίδιο νόμισμα? Θα είναι κακοί δηλαδή οι Ρώσοι αν στείλουν στον οποιονδήποτε θέλει να μας βλάψει όπλα, πυρομαχικά και μισθοφόρους? Εγώ αυτή την απορία έχω. Θα ήθελα να μου τη λύσετε αν μπορείτε εσείς στα σχόλια, αν θα φταίνει οι Ρώσοι ή αν θα φταίμε εμείς. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.